Ναι. Το Σαββατοκύριακο μας η Αφροδίτη... Λιτσάκι! Τι έγινε. Το Σαββατοκύριακο μας η Αφροδίτη μένει είναι στους διδήμους. Θέλουμε να βγούμε, να χαρούμε, να διασκεδάσουμε. Ο Ερμής στον Κριό λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Σελήνη όμως μπαίνει στον εγώ καιρό. Και δεν είναι μεν κακό το Σαββατοκύριακο, αλλά γενικά μπαίνουμε σε ένα κλίμα της άλλης εβδομάδος που θα έχει αρκετή ένταση και πρέπει να προσέχουμε από τώρα. Μην κάνουμε λάθη, μπορεί να είναι παγίδες, μπορεί να υπάρχει ένταση, έτσι όσο μπορούμε να αφήνουμε τα πράγματα να περνάνε. Μία όψη η οποία δείχνει υπερβολή και αλαζονία, αλλά αυτές όμως θα είναι περισσότερο από την Κυριακή και Δευτέρα και όχι Παρασκευή και Σάββατο, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν και σοβαρά γεγονότα. Έτσι λοιπόν για σας τα κριάρια των πρώτων ημερών, ένα επαγγελματικό και κοινωνικό θέμα όλο αυτό το Σαββατοκύριακο θα σας απασχολήσει. Δεν είναι πιεστικό και δύσκολο αν είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, όμως αρχίζει μία πολύ πιεστική εβδομάδα. Το λέω από τώρα για να τελειώσετε τώρα δουλειές που έχετε, συζητήσεις που έχετε να κάνετε, αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, όπου ο Άρης θα δημιουργήσει ένταση, ειδικά αν είστε γεννημένοι την τελευταία μέρα. Μην αφήσετε συζητήσεις για τη Δευτέρα, Τρίτη, αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο και χαρείτε με πρόσωπα του περιβάλλοντος σας, πολύ θα κάνετε κάποιες διαδρομές και γενικά μην τρέχετε με το αυτοκίνητο αυτό τον καιρό, από την άλλη εβδομάδα και μετά θα υπάρχει ένταση, μην τρέχετε όχι μόνο σε σικρή καρκίνη ζυγή εγώ και των τελευταίων ημερών, αλλά γενικά. Οι Ταύροι μας, εδώ θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ίσως να μην το διακρίνετε. Αν έχετε γενέθλια αυτές τις ημέρες, να ξέρετε ότι κάνετε κάποιες υπερβολές, οι οποίες δεν είναι τόσο καλές, σε τίποτα η υπερβολή δεν είναι καλό, ειδικά σε σχέσεις και συνεργασίες. Είστε έτοιμοι να κάνετε πάρα πολλά πράγματα αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, όμως ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο εμπόδιο που να αλλάξει τα σχέδιά σας. Τα οικονομικά ευνοούνται και από φίλους ή γενικά μυστικές συναντήσεις που μπορεί να έχετε στις αρχές της άλλης εβδομάδας δεν ευνοούνται. Ίσως σήμερα αύριο να είναι καλύτερη από ότι αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για τους διδύμους ισχύει το ίδιο. Ο Ερμής δικός σας κυβερνήτης είναι στον Κριό. Πολλές φορές βιάζεστε να πείτε ορισμένα πράγματα. Από τις αρχές της εβδομάδος όμως για ένα οικονομικό θέμα ή γενικά για θέματα πολύ σημαντικά δεν θα είναι τόσο εύκολα να έχετε την εύνοια ή την σύμφωνη γνώμη των άλλων. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε, όπως επίσης και για ένα οικονομικό θέμα. Βέβαια η Αφροδίτη εξακολουθεί να είναι στο ζώδιό σας και να φέρνει κοντά σας φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Όμως γενικότερα καλύτερα πράγματι σήμερα και αύριο να ρυθμίσετε πολύ σοβαρές υποθέσεις και όχι από τις αρχές της εβδομάδας. Τα καρκινάκια μας όλο αυτό το διήμερο η Σελήνη είναι απέναντι από το ζώδιό σας. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθετε πιο κοντά, όχι πιο κοντά με την καλή έννοια, στο σύντροφο ή τους συνεργάτες. Αυτό όμως σημαίνει ότι όλο το Σαββατοκύριακο μπορεί να έχετε και διαφωνίες ή ακόμα και διενέξεις, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Μυστικές επαφές ευνοούνται σήμερα και αύριο και όχι Δευτέρα, Τρίτη, όπου μπορεί να είναι απατηλές ή μυστικές. Ο Δίας εξακολουθεί να σας ευνοεί και μην αφήνετε σε φίλους να παρεμβαίνουν στην προσωπική σας ζωή. Μάλλον κακό σας κάνουν και όχι καλό. Ή των τελευταίων ημερών είναι σως ημέρες. Αυτές θα πρέπει να προσέχετε. Τα λιοντάρια μας είστε μέσα στην υπερβολή αυτόν τον καιρό. Προσέχετε τι θα φάτε, τι θα κάνετε, τι θα αποφασίσετε σε επαγγελματικό και οικογενειακό επίπεδο, ειδικά αν είστε γεννημένοι 6-7-8. Ένα θέμα που έχει σχέση με ταξίδια, με νομικά διαδικαστικά, καλύτερα να τα ρυθμίσετε τώρα και όχι στις αρχές της εβδομάδας, γιατί θα σας λέω ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια πάνω σε αυτό. Ενώ τις τελευταίες μέρες έρχονται κάποιες αλλαγές, οι οποίες όμως είναι καλές για εσάς. Για τους παρθένους μας, όλο το Σαββατοκύριακο θα ασχοληθείτε με τα αγαπημένα πρόσωπα. Υπάρχει όμως μία πίεση εκεί, υπάρχει μία ένταση που όσο περνάει η εβδομάδα γίνεται πολύ πιο έντανη. Αν είναι κάτι που αφορά τα παιδιά σας ή αγαπημένα πρόσωπα, είναι καλύτερα να τα ρυθμίσετε τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο ή από το τέλος της επόμενης εβδομάδος, όπου ίσως τα πράγματα καταλαγιάζουν, γιατί η επόμενη εβδομάδα θα έχει αρκετές εντάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Είστε έτοιμοι να ξεπεράσετε πράγματα, να κάνετε
κάνετε δυναμικές εκκινήσεις, τις οποίες όμως θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά αν τις αντέχετε, ειδικά αν έχει σχέση με τους αγαπημένους σας. Η Δευτέρα Τρίτη δεν είναι καλή για να κάνετε μία συμφωνία πάνω σε οικονομικά θέματα. Για τους ζυγούς μας είναι μια καλή περίοδος για να δείτε φίλους από το εξωτερικό, για να προγραμματίσετε τα ταξίδια ή γενικά τα σχέδιά σας. Για ένα οικονομικό θέμα όμως θα είσαστε υπερβολικοί και όλο το Σαββατοκύριακο θα ασχοληθείτε με ένα οικογενειακό θέμα ή τις ακίνητες περιουσίες. Ή των τελευταίων ημερών, το τρίτο δεκαήμερο, η άλλη εβδομάδα είναι πιο έντονη, γι' αυτό ρυθμίστε τώρα χωρίς να προσπαθείτε να πιέσετε πολύ καταστάσεις αν έχουν σχέση με την οικογένειά σας. Οι Σκορπιοί μας έχετε πολλά να κάνετε και μες στο Σαββατοκύριακο. Κάτι το οποίο μπορεί να σας κάνει να σκοτεινιάζετε λιγάκι, χωρίς να είναι σημαντικό. Ρίξτε λίγο τους τόνους, ιδιαίτερα στις αρχές της εβδομάδος και ιδιαίτερα την Δευτέρα, θα έλεγα. Μία συζήτηση μπορεί να μην έχει την κατάληξη που εσείς θέλετε, εάν είστε αρκετά επικριτικοί ή εάν οι άλλοι είναι επικριτικοί και εσείς απαντάτε κατά τον ίδιο τρόπο.